Θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα που αναδείξαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, τον ποινικολόγο, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο συνήγορος, ο δικηγόρος, τον οποίον έχει προσλάβει ο πατριός της Ειρήνης Μουρτζούκου. Πάμε στην κυρία Βούλα Δημητριάδου, η οποία είναι η ίδια δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου. Κυρία Δημητριάδου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ναι, καλή σας μέρα, από την Ευελπίδων. Ναι, σας ακούω, κυρία Κουτροκόη. Ο κύριος Παπαδόπουλος έλεγε νωρίτερα ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία του πατριού του κοριτσιού με την Ειρήνη και ότι και ο πατριός θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ εκτεθειμένη η εντολέα σας και ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από την υπερέκθεση ουσιαστικά και από τις πάρα πολλές δηλώσεις που έχουν γίνει και αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει στις τόσες συνεντεύξεις της. Ακούστε, η υπερέκθεση δεν οφείλεται μόνο στην ίδια. Είναι εμφανώς περί τίνος πρόκειται. Για την προσωπικότητά της αναφέρομαι. Έτσι νομίζω ότι όλοι οι τηλεθεατές, όταν ακούνε το κορίτσι αυτό το 24χρονο, αντιλαμβάνονται ότι εντάξει, δεν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Αλλά... και τον Α ή ένα λόγο που δεν έχω χρόνο να επεκταθώ. Ναι, από ναι. εκεί και πέρα αναγνωρίζετε την υπερέκθεση, η θική αυτούργη είναι κάποια άλλη στην υπερέκθεση. Ποιος? Εν ανάγκες και η θεή πίθοτες. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Κουτροκόη. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρεμένη για τη διαχείριση του όλου θέματος και από συναδέλφους σας, όχι από εσάς. Ναι. Πρώτη φορά βγαίνουμε. Ναι. Το ξέρω ότι βγαίνετε πρώτη φορά σε εμάς, αλλά πείτε μας λιγάκι, αυτή η υπερέκθεση της Ειρήνης, πού οφείλεται, στην Κοιτάξτε, ίδια... Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για μένα, ήμουν από την αρχή αντίθετη. Ναι. Και βέβαια αυτό μάλιστα είχε διαταράξει και την σχέση μας εντολός και εντολοδόχου. Δηλαδή σκέφτηκα αρκετές φορές ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία, δεν υπακούμε τον εντολοδόχο μας, δεν κάνουμε αυτό με απλά λόγια που μας είπε για την δική μας θελοσότητα, για το δικό μας συμφέρον, ναι. θεωρώ ότι αυτό διαταράσσει αναπόφευκτα την οποιαδήποτε σχέση εντολός και εντολοδόχου. Σωστά, κυρία Δημητριάδου, μισό λεπτό. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, επειδή μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο, αλλά κάτω από κάποιες καταστάσεις, περιστάσεις, που δεν θέλω να επεκταθώ, γίνεται διαχειρίσιμο. Είπα, εν ανάγκες και οι θεοί πείθονται. Στις ανάγκες τους. Από συναδέλφους μας. Ποιες ανάγκες καλύπτονται της Ειρήνης, δηλαδή, κυρία Δημητριάδου? Καμία ανάγκη, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Σας είπα ότι κάποιοι άλλοι φταίνε για την υπερέκθεση. Δεν είναι καθαρά μόνο δική της επιλογή. Αυτό το κορίτσι από την αφάνεια και από το παρακονισμό και από την κακοποίηση που δεν το λέμε εμείς, το λένε σύλλογοι και μάλιστα ένα σύλλογος που είναι αναγνωρισμένος για το έργο του εδώ και χρόνια. Για το χαμόγελο του παιδιού, λέτε. Το παιδιού, ναι. Άρα λοιπόν δεν τα λέει η κυρία Δημητριάδου για την υπερασπίστρια, η οποία δεν είναι υπερασπίστρια επί της παρούσης, εδώ και ένα χρονικό διάστημα, ένα απλά νομική συμπαραστάτεια. Πώς βλέπετε να λύγει αυτή η υπόθεση? Με συγχωρείτε, κυρία Δημητριάδου, τι περιμένουμε τώρα να γίνει? Ακούστε, ναι. νομίζω ότι θα πάρει χρόνο για να λυθεί. Διότι τώρα ξεκινάει η έρευνα, εντάξει, από το έμπειρο τμήμα των ανθρωποκτονιών. Θεωρώ ότι τα δεδομένα μιας έρευνας είναι πολύ διαφορετικά από μια δημοσιογραφική προσέγγιση, έτσι όπως παρουσιάζεται στα δημοσιογραφικά πάνελ. Ναι. Εντάξει, δεν θα κρίνει κανείς το τι είπε ο Α, ο Δίνα, ο κουκουλοφόρος πληροφοριοδότης με την πλάτη ή οποιοσδήποτε. Είναι πολύ προσεκτική και πολύ διαφορετική η έρευνα από μια αρμόδια αρχή. Όπως και η αξιολόγηση από έναν εισαγγελέα που εποπτεύει λοιπόν όλη αυτή την έρευνα. Η ίδια τι λέει σε εσάς, κυρία Δημητριάδου, αν θέλετε μας λέτε. Υπάρχουν πέντε νεκρά παιδιά. Τι σας λέει? Το πρώτο που ρωτάμε, εγώ κυρία Κουτροκόη, επειδή διαβάζω κάποιες φορές και τα σχόλια στις εκπομπές που υποχρεωτικά θα έπρεπε να πω δύο κουβέντες και να βγω. Λοιπόν, γι' αυτό το παιδί. Επειδή διαβάζω και τα σχόλια, κυρία Δημητριάδου, που την υπερασπίζεται ή κακώς την υπερασπίζεται. Δεν ξέρει ο κόσμος, δεν γνωρίζει λοιπόν. Δεν γνωρίζει, δεν έχει νομική εμπειρία, δεν γνωρίζει νομικά, δεν γνωρίζει ορολογία, δεν γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η έρευνα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για έρευνα. Εγώ λοιπόν εκπροσωπώ, μια και καλή και το λέω και σας ευχαριστώ και από την εκπομπή σας, το συγκεκριμένο 24χρονο κορίτσι. Κατά τη διαδικασία έρευνας, διότι αυτή ήταν η εντολή, εντολές που δίνονται, είναι συγκεκριμένες. Ελάτε κυρία Δημητριάδου, ελάτε κυρία Παπαδόπουλε, θέλω να κάνετε όλες
τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διερευνηθούν οι θάνατοι, οι αιτίες και οι συνθήκες θανάτου των δύο παιδιών μου. Αυτή ήταν η δική μου εντολή, για να ξεκαθαρίζω. Ναι. Τώρα, το τι θα γίνει και πού θα καταλήξει μια έρευνα, αντιλαμβάνεστε και στο στάδιο αυτό, εγώ δεν έχω πρόσβαση να συνεισφέρω οτιδήποτε πέραν του ιατρικού φακέλου της Φρυδερίκης και της ιστολογικής που περιήλθε στην κατοχή μου, με βάση βέβαια τη δική της, το δικό της αίτημα στα νοσοκομεία της Φρυδερίκης ενώ των παιδών, γιατί έτσι πήραμε τον ιατρικό φάκελο και τις ιστολογικές, τοξικολογικές και ατοδικαστικές. Και βέβαια θα δούμε οι αρχές με διορισμό πραγματογνωμόνων, με διορισμό αντίστοιχα τεχνικό συμβούλιο από τη μεριά των ενδιαφερομένων, για να γίνει λοιπόν μια πληρέστατη έρευνα και να έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν θα αφήσει σκιές και θα απαντήσει. Για αυτά τα δύο παιδιά τα οποία εσείς έχετε αναλάβει, δεν θέλετε να μάθετε από τι έφυγαν από τη ζωή? Άγνωστη αιτία. Ακούστε, παθολογική αιτία, πνευμονίτιδα για το 19 ημερών. Ναι. Παθολογική αιτία η οποία κατά βάση συνάδει με τις επιληπτικές κρίσεις που υπέστη η μικρή Φρυδερίκη στο παίδον. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το συμπέρασμα. Και να πω και κάτι ακόμη. Λοιπόν, όποιος νεκροτομεί, και νεκροτομεί χρόνια, θεωρώ ότι αναφίβολα δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα πει ότι ο κύριος Στάδε που νεκροτόμησε δεν γνωρίζει και μαθαίνει τώρα. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπουν οι ιατροδικαστές όταν νεκροτομούν και οι παθολογανατόμοι στην πορεία είναι οι εμφανείς κακώσεις ή οτιδήποτε υπάρχει που παραπέμπει σε κλιματική ανέργεια, προκειμένου να αποκλειστεί το εμφανώς και να πάμε μετά στην ιστολογική για να δούμε ποιες πιθανές αιτίες μπορεί να προκαλέσουν το συγκεκριμένο γεγονός. Είναι μία, είναι δύο, είναι δέκα. Γι' αυτό σας λέω, η έρευνα θα φτάσει σε βάθος. Δεν θα πάμε εδώ με ενδείξεις και υπόνοιες, θα πάμε με συγκεκριμένα και αναφυσβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για να φτάσουμε να καταστήσουμε κατηγορούμενο τον οποιοδήποτε μιλάω. Εγώ έχετε, δεν το γνωρίζω, έχετε πει στην Ειρήνη ότι ίσως πρέπει να βλέπει κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα τη βοηθήσει αυτή την περίοδο, γιατί κυρία ξέρετε... Κυρία Κουτροκόη, το έχω ξαναπεί, επιτρέψτε μου, όταν γίνεται μία έρευνα και βλέπετε κι εσείς τώρα να μην εθελοτυφλούμε ως κοινωνία. Καθρέφτη σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω, λέμε, έτσι. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε λοιπόν μια εμφανή διαταραχή που ξεκινάει από εκεί, αν ήμασταν στο εξωτερικό, θα είχαν επιληφθεί ήδη ειδικοί επιστήμονες. Διότι αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες εντάσσονται στην ομάδα της έρευνας για να καταλήξουμε κάπου. Καταλάβατε. Άρα προς το παρόν η Ειρήνη δεν παρακολουθεί. Με την επικρατούσα σήμερα νομοθεσία, τακτική και το όλο σύστημα, ναι, δεν μπορεί στο παρόστάδιο αυτοβούλος από μόνη της να πάει και να διορίσει τον οποιοδήποτε ειδικό επιστήμονα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Εντάξει, δυστυχώς εγώ θα πω, έτσι. Για να κλείσουμε, κυρία Δημητριάδου, και να σας αφήσουμε να πάτε στο δικαστήριο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμά σας. Αναλαμβάνει το ανθρωποκτονιών. Θα ζητήσει και πάλι μια νέα κατάθεση από την Ειρήνη και βάσει των δηλώσεων που έχουν γίνει από ό,τι μαθαίνουμε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές. Γιατί πολλές φορές, όπως το είπατε νωρίτερα, υπάρχει τέτοια πίεση που υπάρχει φάση και αντίφαση. Θα είστε μαζί της ή θα καταθέσει ανομωτή? Αν θα καταθέσει, εξαρτάται πώς καλείται κάποιος, αν κληθεί ως ύποπτη και σαφέστατα θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Άστε. Από εκεί και πέρα όμως, ακούστε, οποιοδήποτε βγαίνει στα πάνελ, με πλάτη, αμφάς ή με δεν ξέρω... Συγγνώμη, η μητέρα της βγήκε, η μητέρα της βγήκε χωρίς πλάτη, κανονικά, ναι, εντάξει, και απάντησε μητέρα, στο θέμα ότι... Η μητέρα, για να ληφθεί υπόψη το οποιοσδήποτε ισχυρισμός της, ναι, θα πρέπει να περιβληθεί ένα νόμιμο τύπο εξέτασης από αρχή. Να το πούμε έτσι απλά, εντάξει, για να αξιολογηθεί μετά από τον κύριο εισαγγελέα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, οποιοδήποτε... Βεβαίως και αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι η μητέρα της όμως. Δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο εδώ, κυρία Δημητριάδου, δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο, είναι η μητέρα της. Ναι, ακούστε, μία μητέρα φέρει ίδια ευθύνη όταν είναι ανήλικο το παιδί της 13 και 14 χρονών. Και λίγο να πούμε ότι το μαξιλαράκι όταν ήταν 4 και όταν ήταν 3 επιδεικνύει μια εγκληματική συμπεριφορά ή ένα παιδί το οποίο εν δυνάμει θα εξελιχθεί σε εγκληματία. Μες. Λοιπόν, ακούσαμε πράγματα τα οποία πραγματικά σε μια
ευνοούμενη πολιτεία σε ένα νομικό πολιτισμό δεν θα έπρεπε να ακούγονται ούτε να διαχειρίζονται κάποια πράγματα έτσι με μια παρέλαση ανθρώπων οι οποίοι ουδέποτε πήγαν και προσήλθαν στις αρχές εν καιρό όταν διερευνόταν ο κάθε θάνατος προκειμένου να καταθέσουν. Και αυτό εμένα με λυπεί. Όχι για την ειρήνη, για την οποιαδήποτε ειρήνη και για τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δημητριάδου, να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.